Και έχω πολύ δύσκολες αποστολές σήμερα. Σόπα. Βεβαίως. Θέλω καταρχήν... Δεν υπάρχει δύσκολη αποστολή για μένα. Δεν καμία. Υπάρχει δύσκολη στη ζωή σου. Τίποτα, τίποτα. Τα καταφέρνω όλα. Ποιο είναι το strike που έχεις κάνει στη ζωή σου? Έχω κάνει δύο. Και σήμερα δύο θα κάνω. Δύο strike. Ποια είναι αυτά? Ένα ο Χρήστος, όπως ακριβώς τον ήθελα, και ένα η Μάιρα. Και το έκανα κατευθείαν, έτσι, όπως το ήθελα ακριβώς. Ρε, εσύ, είναι αλήθεια ότι είναι και οι δύο πανύψηλοι? Ο Χρήστος είναι στο ύψος σου, ναι, και η Μάιρα στο ύψος μου. Από σένα πρέπει να πήρανε. Νομίζω πως ναι. Κολυμπάω. Και είσαι και χειμερινή. Όχι μόνο κολυμπάω. Και βουτάω κιόλας. Χειμώνα βουλιαγμένη. Βουλιαγμένη. Το Λιάγκα το πετυχαίνει. Ο Λιάγκας ήταν παρεάκι μαζί μου συνέχεια στις βουτιές. Αλλά τώρα τελευταία δεν ξέρω, δεν τον πολύ βλέπω. Είναι καλό κολύμπητη ο Λιάγκας. Κοίταξε, παπάκι τύπου. Πώς είναι τα παπάκια που είναι στην ίδια θέση? Έτσι πάει, μπαίνει στην ίδια θέση. Τι πουλάω? Πουλάω να λένε για παράδειγμα ότι είμαι αυστηρή. Πουλάω για παράδειγμα να βλέπω ότι έχω πει ένα σαρδάμι, μια μπουρδα, ας πούμε, που εντάξει, καμία σχέση. Στα ερωτικά που σου χρεώνουν πράγματα πολύ. Α, καλά, αυτό είναι φανταστικό. Δεν έχω αφήσει κανένα. Θέλω να τη ρωτήσω, δηλαδή, αν πράγματι έχει σχέση αυτή την περίοδο. Δηλαδή, και ξέρω ότι θα με δει, θα με κοιτάξει μια ματή, θα μου πει πάλι τα ίδια. Έχω. Αλήθεια, και περνά καλά? Δόξα τω Θεώ. Ποιου θα κράταγε στην τηλεοπτική ζωή για πάντα? Θα κράταγα την Ελένη τη Μενεγάκη. Ναι. Ναι. Η οποία το 1999, όταν βγήκα Μη Σελάς, με πήρε στον πρωινό καφέ. Έχει σκεφτεί. Να ξαναπαντρευτεί. Εάν πραγματικά ξαναερωτευτώ για δεύτερη φορά όπως ερωτεύτηκα τότε, παράφορα, μπορεί λοιπόν, και να το έκανα. Και είναι αλήθεια ότι αυτή η συνέντευξη ήταν από τις λίγες, νομίζω, που την ευχαριστήθηκες και εσύ. Θα τη δω όμως μετά να δω τι έχεις γράφει, τι έχεις βγάλει δημοσιογράφη. Στο μοντάζ, το νου σας.